σκάφος μια φορά. Στα κύματα ψάχνω να βρω τη χαρά. Εσένα ξανά το Ποσειδώνα συναντώ και το ρωτώ. Ποσειδώνα, πες με εσύ, μόνο εσύ που είναι κρυμμένη θησαυρή της καρδιάς μου, η θησαυρή. Κάνε τα κύματα απαλά να ψάξω να βρω. Ψάξω να βρω τη χαρά. Ποσειδώνα, πες με εσύ, μόνο εσύ που είναι κρυμμένη θησαυρή της καρδιάς μου, θησαυρή. Κάνε τα κύματα απαλά να ψάξω να βρω τη χαρά. Το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη. Αν είναι δυνατόν. Μα πώς βρίσκεται εδώ. Μήπως. Για ένα λεπτό. Η Αθηνά με την detective έψαχναν εμένα. Δηλαδή μου πουλούσε έρωτα μόνο και μόνο για το χάρτη. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου. Πόσο υποκριτρία. Τι κάνεις εκεί? Ακόμα τίποτα. Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι φτάσουν τόσο υποκρίτρια. Κρίμα. Κρίμα και είχα όνειρα για μας. Τι λες ρε Παναγιώτη, πας καλά. Γι' αυτό τα έκανες όλα, ε. Καλά λένε ότι οι γυναίκες δεν έχουν ψυχή. Ότι όλες έχετε το διάολο μέσα. Σταμάτα πια, δεν σου επιτρέπω να μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Φεύγω. Φεύγω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μπροστά μου. Και να μάθεις πως το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη θα το βγάλω εγώ. Μόνος μου. Και θα πάω να πάρω εγώ αυτόν τον αμύθιτο θησαυρό από τη θάλασσα. Μόνος μου. Μόνος μου. Τι είναι αυτά που μου έλεγε ο Παναγιώτης? Τι σχέση έχει με το χάρτη? Δεν καταλαβαίνω. Τι μήπως έχει? Δηλαδή, ο Παναγιώτης είναι ο γιος του κυρίου Νάσου? Ωχ Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Ήμουν τόσο κοντά στον θησαυρό, στο χάρτη και δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και όλα αυτά τα έκανε για να με πάρει το χάρτη. Με πλησίασε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Πιστεύω, δεν το πιστεύω, ρε Παναγιώτη, γιατί μου το έκανες αυτό?
Είναι αυτό που μου παίζει η μοίρα. Από τη μία μου χάρισε έναν υπέροχο άνθρωπο και τώρα μου τον παίρνει πίσω με το χειρότερο τρόπο. Και ένα αληθινό αυτό το σενάριο ήρθε μόνο και μόνο μαζί μου για να βρει το χάρτη. Χριστέ μου, το πιστεύω. Φανταζόμουν ότι θα γνώριζα κάποιον σαν και εσένα και θα ήμουν τόσο ευτυχισμένη μέσα τόσες λίγες μέρες. Εγώ έτσι νιώθω, αρέσω. Και να φανταστεί στο μωρό μου ότι κορόιδευα τη φίλη μου, επειδή και αυτή έχει βρει ένα παλικάρι. Γιατί? Άστα, γιατί έχει βρει ένα παλικάρι εδώ και λίγο καιρό και πετάει στα σύννεφα. Και να φανταστεί ότι έχει ξεχάσει πολύ σημαντικά πράγματα που την αφορούν. Έτσι τώρα κάνω κι εγώ μαζί σου. Δηλαδή, πόσο σημαντικά πράγματα έχει και τα ξέρει όλα. Είναι μεγάλη ιστορία, μωρό μου. Σου έχω πει ότι μου αρέσουν ιστορίες. Είσαι τρελός. Θέλεις τώρα να σου πω την ιστορία της φίλης μου? Πάρα πολύ. Καλά λοιπόν, άκου. Η φίλη μου Αθηνά έχει ένα χάρτη και θέλει να μάθει ποιος είναι το άλλο μισό. Και πρέπει να το βρει τώρα, θέλω να τη βοηθήσω. Αλλά δεν ξέρω όμως πώς μπορώ να τη βοηθήσω. Αχ μικρή μου εσύ Αθηνά, που μοιάζεις με την Παναγιά. Σε βρω, να σου πω πως αγαπώ. Είσαι εσύ μια οπτασία, μια γλυκιά μου φαντασία. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Αυτός ο καταραμένος ο χάρτης όλο ανατροπές φέρνει στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα? Πιστεύω πως η Αθηνά ήταν ξεχωριστή. Είχα φανταστεί όλη μου τη ζωή μαζί της. Οικογένεια, παιδιά, απεριόριστη αγάπη. Εκείνη όμως ζητούσε ένα κομμάτι χάρτη από μένα και τίποτα περισσότερο. Αυτό που την ενδιαφέρει ήταν τα αρχαία στη θάλασσα και όχι η αγάπη που της πρόσφερα εγώ. Αλλά όχι, όχι, δεν θα της πέρασει αυτό. Θα πάρω το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη και θα το βγάλω εγώ αυτό το θησαυρό. Παρόλο που η αγάπη μου για εκείνη δεν έχει σβήσει καθόλου. Μια γλυκιά μου φαντασία. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Τι συμβαίνει, Αναστασία μου? Τι θες να συμβαίνει, Νικόλα μου? Από χθες που είδες εκείνον τον φίλο σου, τον παλιό, όλο κεφάκια και χαρές μου είσαι. Τι έγινε, ζηλεύουμε, Νικολάκη? Ναι, ζηλεύουμε, Αναστασία, ναι. Κοίτα, το βρίσκω λογικό, γιατί ο Φάμιξ έγινε κούκλος. Αναστασία! Αμάμια, βρε Νικόλα μου, αμάμια! Το κάτω-κάτω, το Φάνι το ξέρω από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Τι θες τώρα, δηλαδή?
Ωραία τότε. Πάνε στο φίλο του πάνε και άλλα παλάτα μας. Να πω πια τόση ζήλια. Μην κοιτάς από εδώ, μην κοιτάς από εκεί. Αχ, βρε Νικόλα πια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, μην κοιτάς από εδώ, μην κοιτάς από εκεί είσαι. Σε έχω βαρεθεί πια, έχω βαρεθεί. Δεν ξέρω. Άμα νομίζεις ότι έτσι μπορείς να κρατήσεις μια γυναίκα, είσαι πολύ γελασμένος. Η γυναίκα πρέπει... Η γυναίκα πρέπει να την προσέχεις, να της δίνεις αγάπη. Όχι να την κρατάς με ζήλιες, υποτιθέμενες. Το Φάνη, ζηλεύει το Φάνη, τον παιδικό μου φίλο. Α, μάπια. Τι είναι η Αναστασία? Μόνος παραμιλάς. Να γίνει μωρέ, να έχει τέτοια φάντρες. Τι να πάθω, μωρέ, άλλο. Τι να πάθω, μωρέ, με τη ζήλια. Τέλος πάντων. Μήπως δίνει σημασία. Πού ρέχεις εδώ. Αφού έχεις πέρα και σε βλέπω τόση ώρα που παραμιλάς. Τι έπαθα αυτή. Ναι, βλέπω τόση ώρα και δεν ερχόσουμε. Πού ήσουν, α? Τι έπαιρε σήμερα το αστέρι. Μπράβο, καταδύσεις βλέπω. Ναι. Τέλεια. Rich in silicon, I look minimal. That's why in front of your eyes I'm invisible. But you gotta know small things also can't. You better put your feet on the ground and see what it's about. So just, I don't wanna be the exception. What's up, baby? Έλα, αφεντικό. Ξέρω που βρίσκεται το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη. Οκ, έγινε. Ξέρω, ήρθε και ρωτούσε τι ώρα δουλεύεις εδώ. Περίεργο. Πού είναι το περίεργο? Γιατί όλοι ξέρουν που δουλεύω γι' αυτό. Πώς ήτανε? Λίγο σκουρόχρωμος μου φάνηκε, ιδιαίτερο ντύσιμο. Να σου πω την αλήθεια, σαν άτομο που δουλεύει στον υπόκοσμο μου έκανε. Και τι σχέση έχω εγώ με τέτοιους ανθρώπους? Α, δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρεις εσύ. Τέλος πάντων, πήγαινε. Έχουμε γύρισμα τώρα, πήγαινε να ετοιμαστείς. Αχ, μικρή μου εσύ Αθήνα, που μοιάζεις με την Παναγιά. Θέλω να έρθω να σε βρω, να σου πω πως σ' αγαπώ. Είσαι εσύ μια οπτασία, μια γλυκιά μου φαντασία. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Αχ, μικρή μου εσύ Αθήνα, που έχεις τόση ομορφιά, με τα μαύρα σου μαλλιά,
με έχεις βάλει σε μπελά. Είσαι εσύ μια οπτασία, μια γλυκιά μου φαντασία. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Είσαι εσύ μια οπτασία, μια γλυκιά μου φαντασία. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό. Το κορμάκι σου αυτό μου έχει πάρει το μυαλό.
Έλα, εντάξει. Το πεδίο ελεύθερο. Άντε ρε Αθηνά. Τι έγινε? Μας κλέψανε, τι θες να έγινε? Τι μιλάς και από πάνω. Πρώτον, μη φωνάζεις και δεύτερον, ποτέ δεν θα σου έκανα κάτι τέτοιο εγώ. Θέλω κι εγώ να βρω αυτά τα δύο κομμάτια του χάρτη και να πάρω το θησαυρό, αλλά ποτέ δεν θα μπαινα στο σπίτι σου με τέτοιο τρόπο. Τ' ακούς? Ηρέμησε πρώτα και πες μου ακριβώς τι συμβαίνει από την αρχή. Έλα, προχώρα, πάμε πιο εκεί, να μιλήσουμε πιο ήρεμα. Secretos entre miradas de amigos, gentes extrañas. Για πες μου τι έγινε ακριβώς. Με πήρε αδερφού μου τηλέφωνο, ήταν πανικοβλημένη. Μπήκε κάποιος στο σπίτι μας, τη διέριξε. Πάω και ήταν όλα άνω κάτω, δεν μπορούσα να φανταστείς. Και το μυαλό μου πήγε φυσικά στο κομμάτι του χάρτη. Και εννοείται σε σένα.
Γιατί δεν ήξερε κανένας άλλος, ποιος μπορεί να το πήρε. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν το πήρα εγώ. Ε, τότε ποιος. Εσά μου πεις, ποιος ξέρει το χάρτη. Δεν ξέρω κανένας, ρε, μόνο εσύ. Δεν μπορεί. Για να γίνει όλο αυτό, όλο και σε κάποιον θα έχει μιλήσει. Σε κανένα, ρε, εσύ. Μόνο τι. Μόνο στη Ραφαέλα. Στη σπίτι σου. Δεν νομίζω, είμαστε από παιδιά, αγαπιόμαστε, σαν αδερφές, αποκλείεται, δεν θα το πιστεύω, δεν πιστεύω ότι πήρε το αδερφή μου. Λοιπόν, Αθηνά, άκου να δεις. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Όταν υπήρχε το θέμα χρημάτων, δεν υπάρχει μια ενδοσία. Και υπάρχει εδώ πέρα μια μύκητη περιουσία. Δεν πρέπει να έχει ενδοσία σε κανέναν. Ούτε στην καλύτερη σου φίλη. Δεν το πιστεύω αυτό. Ούτε στη Ραφαέλα. Πίστεψέ με. Το ξέρω, αλλά η Ραφαέλα... Η Ραφαέλα τι? Δεν θα ήθελε δηλαδή αυτή να αποκτήσει κάτι τέτοιο? Αυτή την αμύθιτη περιουσία? Δεν θέλω να μιλάς έτσι, γιατί δεν την ξέρεις. Εντάξει, εγώ κόβω το κεφάλι μου ότι δεν είναι ανακατεμένης αυτό. Την έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ, είμαι φίλη μας, από παιδιά είμαστε μαζί. Εντάξει, πες ότι δεν είναι η Ραφαέλα. Τότε ποιος μπορεί να είναι? Ποιος άλλος ήξερε για αυτό το κομμάτι? Κανένας, δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Έχω απελπιστεί. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν πάει πουθενά ο νους μου. Η αδελφή σου? Η αδελφή μου δεν είχε ιδέα για το χάρτη. Δεν της είχα πει τίποτα. Τότε ποιος μπορεί να είναι? Λοιπόν, άκου να δεις. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να βρούμε αυτά τα αρχεία. Ποιος? Ποιος είναι εκεί? Τα κύματα παλά να ψάξω να βρω τη χαρά.